Κύριε Γεωδεδελή, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα κύριε Παπαδημητρίου και στους ακροατές μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Θα είδατε και εσείς το πρώτο σέλιδο της Καθημερινής σήμερα για την αποκλειστική συνέντευξη που έχει με τον Επίτροπο Οικονομίας της Κομισιόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δίνεται το πράσινο φως στην κυβέρνηση για τους πληστηριασμούς. Ναι, νομίζω ότι είναι το χρονικό ενός, να μην πω προαναγγελθέντος θανάτου, αλλά μιας προαναγγελθήσας διαδικασίας. Έτσι κι αλλιώς, όλο εκείνο το νομικό πλαίσιο, έτσι ώστε να βγουν στο σφυρί χιλιάδες λαϊκά σπίτια, διότι περί αυτού πρόκειται, κύριε. Και όταν μιλάω για το νομικό και το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο μπορεί να καθυστερεί λίγο, αλλά όσο νόπο τελειώνει, έχει στρατηθεί και με επιπλέον κατασταλτικές διατάξεις, όπως αυτή που είχε ψηφίσει ένα δύο χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ, για την ποινικοποίηση των αγωνιστικών κινητοποιήσεων όσων αντιδράσεις. Έχετε κάποια στοιχεία, κύριε Δελή, γιατί σας άκουσα να λέτε ότι πρόκειται για δεκάδες χιλιάδες φτωχά σπίτια, αν άκουσα καλά, γιατί έκανε κάποια διακοπή εκεί. Μιλάμε για χιλιάδες λαϊκές κατοικίες, χιλιάδες σπίτια λαϊκών οικογενειών, θα έλεγα όχι μόνο πρώτης κατοικίας, γιατί θεωρούμε και η δεύτερη κατοικία και το να έχει κανείς ένα εξοχικό σπίτι δεν θεωρούμε ότι είναι πολυτέλεια για μια λαϊκή οικογένεια, έτσι ώστε να περνάει λίγες μέρες το χρόνο και να ξεκουράζεται. Συνήθως τα εξοχικά δεν απεκτήθησαν τώρα, είναι τα παλιά πατρικά εξοχικά. Δεν το ενοχοποιούμε. Δεν το ενοχοποιούμε. Αυτό λέω, αυτό λέω. Απλώς το θεωρούμε και αυτό δικαίωμα. Ναι, ναι. Εντάξει, είναι μια κίνηση στην οποία θα έτσι κι αλλιώς έρχεται από την κυβέρνηση. Θα έλεγα ότι είναι συνοδευτικό μιας ολόκληρης πολιτικής κατεύθυνσης και νομίζουμε ότι εδώ τα λαϊκά στρώματα, τα σωματεία θα μπουν μπροστά. Το κόμμα μας θα στηρίξει αυτήν την κινητοποίηση του λαού με κάθε τρόπο, έτσι ώστε δεν θα περάσουν εύκολα όλοι αυτοί οι πληστηριασμοί και ας λέει όσα θέλει ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι εννοείται δεν θα περάσουν εύκολα? Νομίζω ότι θα αντιδράσει ο λαός, κύριε Παπαδημητρίου. Δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια. Δεν θα καθόμαστε και θα κοιτάμε να παίρνουν τα σπίτια των ανθρώπων και να τους πετάνε στον δρόμο. Με αυτή την έννοια. Τα σωματεία, οι άνθρωποι, οι γειτονιές. Δεν ότι θα είναι μια διαδικασία η οποία θα είναι και τόσο απλή. Και δεν μπορεί να είναι. Δεν μπορεί να διώχνεις ανθρώπους από το ίδιο τους το σπίτι. Ναι, αυτή είναι μια διαδικασία, από ό,τι γνωρίζετε κι εσείς, ενδεχομένως καλύτερα από με, ότι θα ξεκινήσει ως ανούπο, δηλαδή περί τα τέλη Μαρτίου. Αυτό είναι. Μα αυτό σας είπα. Παρά τις επιμέρους παρατάσεις που δίνονται κάθε τρεις και λίγο, στην ουσία προετοιμάζεται το έδαφος. Νομίζω ότι αυτό εξυπηρετούσε και μια τακτική από τους, για τα φαντ και για τις τράπεζες, τέλος πάντων, να μην γίνουν μαζικοί πληστηριασμοί, γιατί καταλαβαίνετε ότι κάτι τέτοιο θα έριχνε και την τιμή των ακινήτων, αλλά να γίνει με μια διαδικασία έτσι όσο γίνεται εξελικτική. Και φυσικά τώρα μπαίνουμε και στο κυρίως πιάτο. Έχουν ξεκινήσει πληστηριασμοί, γίνονται. Ήδη το ΠΑΜΕ, το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, έχει αποτρέψει αρκετούς. Γίνονται κινητοποιήσεις, δημοσιεύονται στο ριζοσπάστη. Δεν αποτελούν βεβαίως συνήθως είδηση για τους μεγάλους τηλεοπτικούς σταθμούς. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι θα πρέπει ο λαός και να προετοιμαστεί και να αγωνιστεί για να μην περάσουν αυτά τα σχέδια των πληστηριασμών. Μάλιστα. Να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Η ιστορία του προσφυγικού, κύριε Δελή, είναι πλέον εθνικό θέμα. Γνωρίζετε και εσείς και το ΚΚΕ βεβαίως, γιατί έχει πολύ και έντονη παρουσία στα νησιά ως κόμμα, παραδοσιακά θα έλεγα, ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο κόκκινο. Και για τους κατοίκους των νησιών μας, αλλά και για τους πρόσφυγες και μετανάστες. Είναι ένα κουβάρι πλέον που έχει μπλεχτεί τόσο πολύ, που πρέπει να αντιμετωπιστεί τώρα, χθες θα έλεγα. Δεν μπορούν οι άνθρωποι να ζουν έτσι. Ούτε οι Έλληνες, οι κάτοικοι των νησιών μας βεβαίως, ούτε και οι πρόσφυγες και οι μετανάστες σε μια τέτοια κατάσταση. Έτσι είναι όπως τα λέτε, κύριε Παπαδημητρίου. Δηλαδή μου έλεγε ένας, κάτοικος της Λέσβου προχθές που έτυχε να συνομιλήσω μαζί του δημοσιογραφικά, ότι στο χωριό Μόρια είναι 1000 κάτοικοι και μέσα στα χρόνια έχουν γίνει 15-16 χιλιάδες, γιατί στα 50 μέτρα υπάρχουν μετανάστες.
Είναι εξαιρετικά σοβαρό το. Δεν το έλεγε ο άνθρωπος ότι είναι κακός που ήρθαν οι μετανάστες. Ούτε ρατσιστής είναι, ούτε εθνικιστής, ούτε τίποτα άλλο. Το γνωρίζω. Όχι, εμείς δεν τους κατηγορούμε όλους οι Λίβδινος ρατσιστές και φασίστες. Αν είναι δυνατόν, υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Χρειάζεται να παρθούν, το είπε προχθές και ο γραμματέας του κόμματος εδώ στη Βουλή, άμεσα μέτρα αποσυμφόρησης των νησιών. Άμεσα, και όταν λέμε άμεσα, είναι άλλο πράγμα να λειτουργεί σε ένα νησί ένα γραφείο για την ταυτοποίηση, ένας μικρός χώρος, συγγνώμη, για την ταυτοποίηση κάποιων προσφύγων, κάποιων μεταναστών που έρχονται στο νησί. Και άλλο πράγμα αυτός ο εγκλωβισμός δεκάδων χιλιάδων στη Μυτιλίνη, στη Σάμο, στα γνωστά αυτά νησιά όπου υπάρχουν αυτά τα κολαστήρια. Νομίζουμε όμως, κύριε Παπαδημητρίου, επειδή δεν αρκεί να περιγράψεις το πρόβλημα, θα πρέπει να δείξεις τη ρίζα και την αιτία του. Και βεβαίως θα επαναλάβω εδώ τη ρίζα των υπεριαλιστικών επεμβάσεων, των πολέμων, εν πάση περιπτώσει το τι τραβούν αυτοί οι λαοί και αυτές οι χώρες από τους υπεριαλιστές, όχι τώρα, εδώ και δεκαετίες. Αλλά τώρα η πρώτη ρίζα, η οποία φαίνεται μάλιστα, είναι η ίδια η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί να συνεχιστεί πια αυτή η τακτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι η χώρα μας έχει υποχρέωση να αντιδράσει, να πειθαρχήσει σε αυτή τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, η οποία καταδικάζει στον εγκλωβισμό δεκάδες χιλιάδες ανθρωπίνες ψυχές κάτω από απαράδεκτες κυριολεκτικά συνθήκες και υποβαθμίζοντας τη ζωή και των κατοίκων των νησιών των ντόπιων, διότι αυτό συμβαίνει. Νομίζουμε ότι θα πρέπει άμεσα η Ελλάδα να αποσυρθεί από αυτή τη συμφωνία, άμεσα να αποσυμφορηθούν αυτά τα νησιά και να πάνε στην υπηρετική χώρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι που με γρήγορες διαδικασίες, όσο γίνεται πιο γρήγορες διαδικασίες, να μεταφερθούν στις χώρες προορισμού εκεί που θέλουν να πάνε. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι. Η Ελλάδα, κύριε Παπαδημητρίου, θα πρέπει να απειθαρχήσει. Θα πρέπει επιτέλους να απειθαρχήσει και στο ζήτημα της συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, αλλά και σε ό,τι αφορά την συνθήκη του Δουβλίνου. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, γιατί κατά πως φαίνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει την παραμικρή διάθεση και πρόθεση για να συμβάλλει στην αποσυμφόρηση των ελληνικών νησιών. Εδώ, κύριε Παπαδημητρίου, και είναι ντροπή πραγματικά αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 30 χώρες δεν έχουν καταφέρει μέχρι τα τώρα να πάρουν 4.500 ασυνόδευτα παιδιά. Είναι ντροπή για την ίδια, όπως σας είπα, την Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα μπορούσε κάθε χώρα να πάρει 50% τέτοια παιδιά και δεν το έχουν κάνει ούτε αυτό. Θυμάστε, το είχε ζητήσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πριν δύο μήνες. Δεν έχει γίνει τίποτα. Και βεβαίως υπάρχει, ξέρετε, θα θέλαμε να βάλουμε ως ΚΚΕ, συζητιέται σήμερα και μια ερώτηση. Το προσφυγικό, το μεταναστευτικό, για το πώς αξιοποιείται, εν πάση περιπτώσει, και εδώ από διάφορους καουμπόιδες εδώ εργοδότες, οι οποίοι φτάνουν, δεν φτάνει που τους έχουν αυτούς χωρίς χαρτιά, τους έχουν με χαμηλά μεροκάματα και απλήρωτους. Όταν ζητήσουν αυτοί οι άνθρωποι τα δουλευμένα, αυτά που δούλεψαν, τους κόπους τους και τον υδρότη, τους πυροβολούν, όπως έγινε προχθές, πριν από λίγες μέρες, και στο Μαραθώνα. Το σημειώνουμε αυτό. Βεβαίως αυτό δεν χαρακτηρίζει την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, αν είναι δυνατόν. Αλλά το σημειώνουμε για να δούμε πώς αξιοποιούνται αυτοί οι πρόσφυγες και αυτοί οι μετανάστες από τους Έλληνες κεφαλαιοκράτες. Ναι, αυτό όμως σας ακούμε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Γενικά δεν θα μπορούσε κανείς να διαφωνήσει μαζί σας όσον αφορά το τι χρειάζεται να γίνει. Νομίζω ότι πάνω κάτω υπάρχει μια κοινή γραμμή σε πολλά θέματα, σε όλα τα κόμματα. Μέχρι όμως τότε, μέχρι να αλλάξει η συνθήκη ευρωπαϊκή, μέχρι να αποφασίσουν οι ισχυροί αυτού του πλανήτη, τι μπορούμε να κάνουμε για τους ανθρώπους. Να σας πω λίγο. Εγώ δεν είπα μέχρι να αλλάξει η συνθήκη. Εγώ σας λέω ότι τώρα θα πρέπει η Ελλάδα να απειθαρχήσει. Τώρα θα πρέπει να πάψει να τηρεί πια τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Θα πρέπει να ασκήσει τα δικά της πολιτικά κυριαρχικά δικαιώματα στο ζήτημα αυτό, να πάρει όλους αυτούς τους εγκλωβισμένους ανθρώπους, να τους μεταφέρει στην επιρωτική Ελλάδα και άμεσα, γρήγορα, εντός ολίγων ημερών ή ολίγων εβδομάδων, να μεταφερθούν αυτοί οι άνθρωποι στις χώρες προορισμού τους, που θέλουν να πάνε, στις ευρωπαϊκές χώρες, να βρουν τις οικογένειές τους. Είναι οι οικογένειες οι οποίες είναι διασπασμένες εδώ και εκεί. Τώρα πρέπει να το κάνουμε αυτό, και αυτό θα πρέπει να γίνει στην πράξη, κύριε Παπαδημητρίου. Διαφορετικά,
Εάν το συζητάμε, θα συνεχίζεται να εφαρμόζεται η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αυτή είναι που φταίει για τον εγκλωβισμό αυτών των ανθρώπων, μαζί βεβαίως και με τη συμφωνία όλων των ελληνικών κυβερνήσεων. Και έτσι και τη σημερινή. Γιατί όσο και αν τσακώνονται η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι αυτή τη συμφωνία την έχουν κορώνα στο κεφάλι τους και οι δύο. Εσείς συμφωνείτε με την πρόταση που κατέθεσε και προχθές η κυβέρνηση για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις? Κοιτάξτε, η που κατέθεσε η κυβέρνηση στο ζήτημα αυτό καταψηφίστηκε από το κόμμα. Ναι, βάρινε, το γνωρίζω, γι' αυτό σας ρωτώ. Βάρινε η πρόβλεψη που η διάταξη που υπήρχε μέσα στην τροπολογία για την ίδρυση κλειστών προαναχωρησιακών κέντρων. Δηλαδή, θα πάμε να κάνουμε τώρα φυλακές τύπου Αλκατράζ στα νησιά. Φανταστείτε να γίνουν φυλακές και να εγκλωβιστούν εκεί δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι. Δεν ξέρω, είναι εφιαλτικό και μόνο να το σκεφτεί κανείς. Με αυτή την έννοια καταψηφίσαμε την τροπολογία στο σύνολό της. Σε ό,τι αφορά τη ΜΚΟ, νομίζω ότι η θέση του κόμματός μας ήταν ξεκάθαρη από την αρχή. Να θυμίσω ότι παλιότερα είχαμε κατάθεση εγγράφων πριν από 3-4 χρόνια και η τότε κυβέρνηση μας απάντησε ότι για να ζητώντα τα στοιχεία για αυτές, πόσες είναι, τι ακριβώς κάνουν, και η κυβέρνηση μας απάντησε ότι δεν γνωρίζει. Νομίζουμε ότι ο ρόλος αρκετών από αυτές τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, γιατί δεν θέλουμε να τις τσουβαλιάσουμε όλες, είναι τουλάχιστον ύποπτος και υπακούει σε άλλες επιδιώξεις και άλλα συμφέροντα γενικότερων γεωπολιτικών και οικονομικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε τι ακριβώς τι λέτε. Μάλιστα. Κύριε Γιάννη Δελή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Και εγώ σας να έχετε μια καλή ημέρα.